Το τρίτο θέμα είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στην κεντρική περιοχή της πόλεως των θεατρών, τμηματική εφαρμογή της συγκοινωνιακής μελέτης θεατρών, μια μεταβατική λύση. Είναι μια... πότε έγινε, Χριστόφου, μαζί μας και τον κύριο Μπαρκάβο, τεχνίπες, πότε έγινε... Η συγκοινωνιακή μελέτη έγινε από το 2009, έχει υπηρεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά η διαδικασία ξεκίνησε με αφορμή κάποιο έγγραφο του Κουτέλου Μεσσηνίας, που έγινε επιδείκνηση. Από το Δημοτικό Συμβούλιο του ΤΕΟΣ Δήμου Θηριατρών, που αφορούσε τις, την. Το 2009, έτσι. Το 2009, είναι δύο αποφάσεις συγκεκριμένα. Η μία αφορούσε την παραλαβή συγκοινωνιακής μελέτης, 51 του 2009, και η άλλη αφορούσε σήμανση και μονοδρομήσεις Δήμου Θηριατρών, 162 του 2009. Λοιπόν, με δεδομένη αυτή τη μελέτη που έχει κριθεί και με αφορμή κάποιο έγγραφο του κτέλ Μεσσηνίας, στο οποίο παραπονιέται για την δυσκολία διέρευσης των λεωφορείων πέριξ της πλατείας, σαν τεχνική υπηρεσία είχαμε την υποχρέωση να κάνουμε κάποια εισήγηση προς το τοπικό συμβούλιο. Και στη συνεργασία και με τον κύριο πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Θηριατρών, προβήκαμε στην ακόλουθη εισήγηση. Κάτσε να. Και συγκεκριμένα λοιπόν, η διάκριση των υπόλοιπων υπηρεσιών και πολιτική προστασία λαμβάνοντα υπόψη την εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο Συγκοινωνιακή Μελέτη Δήμου Θηριατρών και τη μελέτη σήμανση και μονοδρομήσεων Δήμου Θηριατρών του υπαρχμού ΤΑΔΕ, ξέρω εγώ, έγγραφο του ΤΕΛ Μεσσηνίας και στη συνεργασία με τον πρόεδρο τη Δημοτική Κοινότητα Θηριατρών, κ. Παναγιώτη Φαρμάκη, εισηγείται την εφαρμογή τη συγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη θηριατρών στο σύνολό τη.